γυμνασίου και από τη Λέσχη Πολιτισμού. Είναι αυτή η αίθουσα που καταφέραμε φέτος να ανοίξουμε, ενώ το υπόλοιπο ελογραφικό μουσείο ανακαινίζεται με προσωπική εθελοντική εργασία των μελών της Λέσχης. Και είμαστε σε αυτό το φοβερό κτίριο, το διεθνές, το παλιό ξενοδοχείο εδώ που υπήρχε στην πόλη. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Παύλο Δάφκο. Όνομα τους... και πράγμα και κυρία, χαρά. Από τους παλιούς κυροπλάστες της Φλόρινας. Έχουμε τη μηχανή του εδώ, το τσάρκι, που έφτιαχνε το σαμά, το νήμα το καιρωμένο. Οπότε θα σας πει αυτό ποια ήταν η διαδικασία και τι ακριβώς τα κάνανε τα κεριά. Το ταβάγεμα το κερί και από κάτω το μαγκάλι με τη φωτιά. 20-30 φορές μια εδώ, μια εκεί και φτιάχναμε διάφορα πάχη αναλόγως με τι κερί θέλαμε να κάνουμε. Άμα θέλαμε να κάνουμε για Θεός φυλάξει, για... αυτά ήταν για μνημόσυνα, για... τα πασχαλινά ήταν τα περισσότερα λευκά και χρωματιστά. Τα χρωματίζαμε με χρυσάκια και με αυτά τα... Και τις λαμπάδες βάζαμε και χαλκομανίες, τις πασχαλινές. Τώρα δεν έχουμε και φαβιά. Το άσπρισμα πότε ήτανε? Το άσπρισμα γινόταν κάθε καλοκαίρι. Πριν το σαμά ήταν αυτό, σωστά? Βέβαια, γινόταν το καλοκαίρι και το δουλεύαμε ύστερα. Γιατί το ασπρίζατε? Γιατί ήταν κίτρινο χρώμα, το φυσικό χρώμα της μέλισσας είναι κίτρινο. Και το δουλευκέναμε, το κάναμε σαν ροκανίδι, όπως είναι εδώ, και δουλεύκαινε, το απλώναμε στην ταράτσα. Θέλετε να μας πείτε για τα εργαλεία εκεί που χρησιμοποιούσατε για τη λεύκανση? Ναι, αυτό εδώ ήταν το ξύλο που το βάζαμε στη λεκάνη. Είχε δύο εγκοπές που τα βάζαμε αυτά μέσα. Όπως τα... Όπως σου βλύνει εδώ. Όπως ψήναν τα γουρουνάκια ή τέτοιοι. Αλλά ένας το γύριζε με το χέρι και μετά με αυτό εδώ το... την κουτάλα το ρίχναμε εδώ και έβγαινε από κάτω το κερί και το απλώναμε στη ταράτσα για να λευκανθεί. Α, εδώ πέρα είναι δεύτερη φορά ασπρισμένο, γι' αυτό είναι άσπρο. Το ασπρίζαμε και δεύτερη φορά. Για να το ασπρίζατε, έμενε στον ήλιο κάθε, έτσι. Στον ήλιο, έγινε πέρα. Ασπρίζει και με... χημικά. Με χημικά, αλλά γίνεται σέρθικο. Και όταν θα το τραβάς το κερί θα σου βγαίνει φυτίλι αντί η κερί. Δεν θα γίνεται, γιατί οι πελάτησες θα θέλανε να τραβάει κερί να βγαίνει, να μην βγαίνει φυτίλι. Εδώ στην Κοριτσά είχε τεχνίτες, κάναν οικονομία, δεν βάζανε κερί και το ζεσταίναν το κερί αυτό μέσα σε νερό να είναι χλιαρό. Και το πλέκαν, το κολούσαν και ύστερα όταν το έπαιρνε ο πελάτης αντί να βγάλει κερί έβγαζε φυτίλι. Εκείνο δεν κρατιέται καλά για να κάψει. Στον ήλιο, συγγνώμη, δεν έλειωνε. Ποτίζαμε μια μάζα το... Όχι, το ποτίζαμε. Βέβαια, το ποτίζαμε αλλιώς θα έλειωνε. Κοιτάζαμε αν έχει πολύ ζεστό καιρό, δεν το απλώναμε στον ήλιο, να είναι λίγο πιο... Καλά δεν ήταν τότε, πιο ζεστά καλοκαίρια είχε, αλλά δεν ξέρω πώς το πω. Ο πατέρας μου θυμάμαι κοιμόταν στην αυλή. Δεν είχαν air condition και τέτοια πράγματα. Να πω κάτι. Ορίστε. Αυτό που λέγατε, που έσπαει το και έκανε. Πολλοί πλούτησαν, το βάζανε για οικονομία και λίγη παραφήνει μέσα. Έτσι, ναι. Όπως το λες. Άμα δεν έβαζες κερί, έσπαγε και η πελάτησα δεν το ήθελε. Ήθελε κερί να πάρει και να το ανοίγει να το καίει. Να είμαι ερασιτέχνης με ισοκόμος. Ασχολούμαι με αυτά. Κάτι κατέχεις κι εσύ. Άμα δεν ήσασταν εσείς δεν θα βρίσκαμε πρώτες ύλες. Τι θα βάζαμε. Με παραφύρι δεν γίνεται αυτό το πλευτό.
Γίνεται. Να το κάνει το κερί, το κερί δεν κάνει. Κομμάτια το κερί έχει ελαστικότητα. Αλλά και με γκυζάκια βλευκένει, αλλά γίνεται σέρθικο και σπάνι. Σέρθικο θα πει σκληρό. Τεχνό. Σκληρό θα πει. Μετά το ασπισμένο το φέρνατε εδώ. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε και αυτή σε λειτουργία, αλλά ήθελε από κάτω να έχει φωτιά και... Δεν είχαμε το τη σόβα μια καζάνη. Δεν είχαμε τη σόβα, να είναι λιωμένο το κερί μέσα. Το είχα κοντά για να πατάω φρένο με το πόδι. Το περνούσαμε από εδώ κάτω, όπως είναι το άλλο το βήμα. Το βάζαμε εδώ σε μια τρύπα. Αυτό εδώ για τα πλεχτά πιο ψηλό βαμβάκι, αυτό είναι για λαμπάδες, γι' αυτό είναι πιο χοντρό. Γιατί αν έβαζες τόσο ψηλό βαμβάκι στη λαμπάδα, η λαμπάδα θα σε έκαμπνε χάλια. Αυτό το ξύλο το ταφ σε τι χρησιμεύει, για να κρατάει τη φλιοστή μέσα? Αυτό. Η γέφυρα τη λέγαμε. Αυτό το λέγαμε γέφυρα. Άμα δεν είναι αυτό, θα φεύγει έξω και δεν θα περνούσε από μέσα. Θα βγαίνει απάνω. Αυτό όλο ήταν ίδιο κατασκευή. Ήταν. Μόνο σα το δημιουργήσατε αυτό το φτιάχνετε. Εγώ το βρήκα. Αυτά τα πουλούσα. Άλλοι το κάναν αυτό. Εγώ το βρήκα έτοιμο. Άλλα μυαλά το κάναν. Πιο μεγάλα μυαλά από μένα. Τι πάνε, τι πάνε. Εντάξει, εντάξει. Μας έφυγε. Όχι, μην το βάζεις εκεί. Γι' αυτό μου φύγηξε από τη γέφυρα χαρά. Πάντα όταν ξεκινούσαμε το πρωί με το σταυρό. Έτσι. Τώρα με εκεί. Από Θεού άρχισαστε. Πολύ σωστά. Τώρα με εκεί τον Θεό τον έχουν, δεν ξέρω πού, στην άκρη πολύ. Είναι πολύ ψηλά, δεν τον έχουν. Αυτό ήταν το ξεκίνημα. Συγγνώμη, εκεί τώρα ήταν το λιωμένο κερί. Λιωμένο κερί ήταν. Εδώ ήταν λιωμένο κερί. Ωραία. Και μετά πού πήγαινε το κερί? Ρουφούσε μέσα στο νήμα και το βαμπάκι το ρουφούσε. Γινόταν έτσι. Α, συνεχόμενο. Εγώ νόμιζα... Εδώ είναι λαμπάδες. Αυτό είναι για πλεχτό. Αυτό 30 φορές περνούσε μια από εδώ, μια από εδώ. Και μετά αυτό το... πώς το διέχει? Και τώρα θα δεις τη συνέχεια μέσα. Τώρα είναι η συνέχεια εδώ, γινόταν αυτό εδώ και μετά ήταν η συνέχεια μέσα. Ό,τι αρέσει στον καθένας μου, αγόρασαν τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά δεν είχαν. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά αυτά. Όσο έπαιζε με ένα φως το καλαθάκι. Μόνο νόσκινγκ να φέρνανε. Το πρωί το αυγό. Καλαθάκι αυτό είναι για αυγό κότας και αυτό είναι για αυγό γαλοπούλα. Πιο μεγάλο. Τα μικρά είχαν μίξει. Το κουμπράκι. Τι είναι? Το κουμπράκι. Ναι,
εμένα το βάλουν εδώ να σας ξεπτάει όταν κοιμάστε. Αυτό είναι τους έστειλα και στην ευκαιρία ένα κομμωράκι. Να ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά, μετά θα σας απαντήσω γιατί ρωτάω. Κάνα 60 χρόνια. 60 χρόνια είμαι μέσα. Εγώ έκανα στην Γερμανία 12 χρόνια. Το 1977 επέστρεψα. Είχα πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους Γερμανούς. Ένα κάρο καλαθάκια, την τέταρτη είχα πάει στους φίλους τους Γερμανούς και εμπλούτησαν τα στάμνες πράγματα από εδώ. Και απορούσα με τα καλαθάκια να κάνει τι πώς. Άλλη ερώτηση είναι αυτή. Είχα τρελαθεί. Κάνουνε αυτά εδώ τα κεράκια οι Βάσκοι στην Ισπανία. Ισπανία, ναι. Αλλά δεν κάνουν όλα τα σχέδια. Κάνουν ένα από θα σα δείξω. Εκείνο το κάνουν για ψυχές που το κάνουν τη Βάσκη.